Μπεκωμένη την ανάσα, η ανθρωπότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις στη φλεγόμενη Ουκρανία, που μοιάζουν με έναν ατελείωτο οδυνηρό Γολγοθά, χωρίς ελπίδα ανάστασης. Το ρωσικό σφυροκόπημα συνεχίζεται με μπαράζ βομβαρδισμών στη χαλιβουργία του Αζοφστάλ, το τελευταίο οχυρό της αντίστασης. Χιλιάδες Ουκρανοί μαχητές παραμένουν κυκλωμένοι από δυνάμεις του ρωσικού στρατού. Μετά από 50 ημέρες ανηλαιούς επίθεσης και παρά τις εκκλήσεις για ανακοχή τις ημέρες του Πάσχα, οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται ότι ελέγχουν πλήρως την πόλη, εκτός από τους θύλακες αντίστασης στο Αζοφστάλ. Ο Βλαδιμίρ Πούτιν έσπευσε να ανακοινώσει δημόσια την απελευθέρωση της Μαριούπολης, όπως τη χαρακτήρισε. Η Μαριούπολη εξακολουθεί να ανθίσταται, δηλώνει ο Ζελένσκι, την ώρα που το δράμα για 100.000 και πλέον αμάχους που παραμένουν στα συντρίμια της πόλης κορυφώνεται παράλληλα με το θείο δράμα. There is no evidence yet that Mariupol is completely fallen. Маріуполе сьогодні можна сказати завершено. Για απελευθέρωση της πόλης μιλούν και οι μαχητές του Καντήροφ, που εμφανίζονται σε βίντεο να πανηγυρίζουν στα συντρίμια της Μαριούπολης, που έχει ουσιαστικά αφανιστεί από το χάρτη. Η πόλη που κάποτε ιδρύθηκε από Έλληνες που διέφυγαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία απελευθερώθηκε από τους κατοίκους της, από τσετσένους πολιτοφύλακες του Πούτιν. Τι ανατροπή της ιστορίας, σχολιάζει σε ανάρτησή του ο ανταποκριτής της Wall Street Journal. Η Ουκρανία δεν δημιούργησε σήμερα Μεγάλη Παρασκευή ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την απομάκρυνση αμάχων που έχουν εγκλωβιστεί εξαιτίας των κινδύνων που υπάρχουν, όπως ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή, η Δημοτική Αρχή της Μαριούπολης καταγγέλει ότι ο ρωσικός στρατός μπορεί να έχει θάψει 3 έως 9.000 κατοίκους της σε ομαδικούς τάφους στο κοντινό χωριό Μάνχους. Οι επιθέσεις του ρωσικού στρατού στην Ανατολική Ουκρανία συνεχίζονται, με το Κίεβο να καταγγέλει ότι η Μόσχα ετοιμάζει ψευδοδημοψηφίσματα σε Χερσόνα και Ζαπορίζια κατά τα πρότυπα εκείνου στην Κρυμαία που οδήγησε στην προσάρτησή της.